Η λυπτική του Θόδωρου Παπαγιάννη προσκαλεί αυτόματα την όραση χάρη στη θεαματική της μνημιακή κλίμακα και μια ενσυνείδητη ανάκληση διάχυτων αναμνήσεων από την προϊστορία της ανθρώπινης έκφρασης. Ενώ ταυτόχρονα ερεθίζει την νόηση με τους ευδιάκριτους συμβολισμούς της, ανακυκλώνοντας διεγερτικά στη μνήμη ιστορικά βιώματα και κοινωνικές εμπειρίες, αιτήματα από ανικανοποίητες καθημερινές ανάγκες και έμεσες αναφορές στον επώδυνο αγώνα της πραγματικότητας για την ψυχική και την πνευματική της επιβίωση. Σας ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στον Μάνο Στεφανίδη. Επειδή ο κύριος Δελιβοριάς είναι πάρα πολύ σεμνός, εγώ θέλω να διαβάσω τη φράση με την οποία καταλήγει στον πρόλογό του αυτό εδώ του καταλόγου. Σας παρακαλώ, θα πω μόλις δυο λόγια, θα κάνουμε εδώ διάφορες ξεναγήσεις, διάφορα γεγονότα, θεατρικά, μουσικά, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Αυτή η βραδιά δεν είναι για να μονοπολίσουμε εμείς με το λόγο το ενδιαφέρον σας, αλλά να είστε εσείς εκεί έξω στο έργο. Λέει λοιπόν ο Δελιβοριάς, την έκθεση των έργων του Παπαγιάννη στο Μουσείο Μπενάκη την περιμέναμε επειδή την είχαμε ανάγκη, όπως και το θεωρητικό της εξάλλου υπόβαθρο, τον λόγο που την αρθρώνει επεξηγηματικά με τη λακωνική αμεσότητα ενός μανιφέστου. Το μανιφέστο στο οποίο αναφέρεται είναι λίγο πιο κάτω, γραμμένο από τον ίδιο τον Παπαγιάννη. Εγώ απλώς να σας πω πως αυτά τα έργα που είδατε, αυτές οι τοτεμικές, οι ξωανικές φιγούρες, φτιάχτηκαν τα τελευταία 20 χρόνια, φτιάχτηκαν από τα αποκαΐδια και τα δοκάρια του Πολυτεχνείου και της Σχολής Καλών Τεχνών το 1993, όταν το Νοέμβρη έγινε αυτή η εισβολή η οποία κατέκαψε θησαυρούς και το Ίδρυμα το ίδιο. Αυτή την πληγή την κουβαλάει ο Παπαγιάννης έως τώρα, με τα δοκάρια, με τα μαδέρια, με τα ξώανα αυτά, δημιουργεί αυτές τις φόρμες που τις ονομάζει τα φαντάσματά μου. Είναι οι μορφές που έρχονται από το παρελθόν, οι μορφές που ενδεχομένως να μας προϋπαντήσουν στο μέλλον. Είναι η ιστορία μας την οποία αναγνωούμε, είναι η μοίρα αυτού του τόπου, η οποία συχνά διασπαθίζεται στα δεύτερα και τα μικρά, αντί να συγκεντρώνεται στα μεγάλα. Είναι ένα βαθύ, δραματικό έργο, στην παράδοση των ξωανικών μορφών, των δραματικών έργων του Καπράλου, στην παράδοση των μυθικών μορφών του Γιαννούλη Χαλεπά. Για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή που ήμουν δίπλα του, γιατί ο Παπαγιάννης τα κάνει όλα, από το στήσιμο, από τον κατάλογο, οπότε η δράση των επιμελητών είναι πολύ περιορισμένη. Την πλευρά μου να ευχαριστήσω θερμά το Μουσείο Μπενάκη που μας φιλοξένησε, να ευχαριστήσω θερμά τον Θόδωρο που με πιστεύτηκε, να τον ευχαριστήσω γιατί ανέλαβε τη δαπάνη του στησίματος, τη δαπάνη του καταλόγου σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τα μουσεία είναι βεβαρημένα και ευτυχώς που υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες που έχουν συνείδηση και της αποστολής τους και έχουν και το κέφι να μας προσφέρουν αυτό που μας προσφέρει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα έργο που μιλάει για τη βία που επαπειλεί αυτή την πόλη συνεχώς. Έχει μια τραγική επικαιρότητα γιατί δεν ξεχάσαμε τι συνέβη πριν από λίγες εβδομάδες στην Αθήνα και δεν ξεχνάμε πόσο επιτεθειμένος είναι ο δημόσιος χώρος, τα μνημεία, τα κτίρια, τα γλυπτά, η ιστορία μας, αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μιλάνε αλλά έχουν ψυχή. Και αυτή την ψυχή τους υπερασπίζεται ο Παπαγιάννης με το έργο το οποίο βλέπετε. Ένα έργο διαχρονικό, το οποίο το δουλεύει και το επεκτείνει. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί και τα παιδιά της Νατάσας της Ζούκα συνέλαβαν αυτή την ένταση, αλλά και με τα παιδιά από το θεατρικών σπουδών, στο τμήμα που ήταν ο Άγγελος Δελιβοριάς δάσκαλος και που είμαι κι εγώ, θα οργανώσουμε κομμάτια, μάλλον θα παρουσιάσουμε τμήματα από το αρχαίο δράμα, όπως επίσης τραγουδιστές από την Ήπειρο, τραγουδιστές από όλη την Ελλάδα θα τραγουδήσουν μυρολόγια, ηπειρώτικα και ριζίτικα τραγούδια. Άρα λοιπόν αυτό το 40μερο είναι γεμάτο από εκδηλώσεις, θα τις δείτε έξω το πρόγραμμά μας.
Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει η γνωριμιά με το έργο του Παπαγιάννη και βέβαια το μήνυμα, και με αυτό τελειώνω και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα, είναι όχι πια νομιμοποίηση σε αυτή τη διάχυτη βία, την λεκτική, την ηχητική, τη σωματική, την ιδεολογική, την οποία υφιστάμεθα. Όχι πια άλλα καμένα πολυτεχνία, όχι πια άλλη καμένη θησαυρή, όχι πια άλλα μουτζουρωμένα μνημεία, όχι άλλες πια βανδαλισμένες πλατείες, όχι πια άλλα καμένα νεοκλασικά. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν εμείς οι ίδιοι να νομιμοποιούμε όλη αυτή την υφέρουσα. Δεν έχω να πω. Ό,τι είχα να πω το είπα. Από λόγια γεμίσαμε. Πράξεις πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Και όχι πως δεν έχω να πω, έχω τόσα πολλά που στηβάζονται στην έξοδο του μυαλού μου και με μπλοκάρουν. Γι' αυτό λέω να μην πω τίποτα. Με ένα μικρό κείμενο, πολύ μικρό, και τα έργα μου νομίζω αρκούν. Εκείνο που πραγματικά θέλω να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το Μουσείο Μπενάκη, που μας δίνει τη δυνατότητα να εκθέτουμε τη δουλειά μας, να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας, να πω ένα από καρδιάς ευχαριστώ στον Άγγελο Δελιβοριά για το κείμενο που έγραψε, στην κυρία Γερουλάνου, στον Μάρο τον Στεφανίδη που είχε την ιδέα να γίνει η έκθεση και σε όλους όσους βοήθησαν με τον έναν ή άλλο τρόπο να υλοποιηθεί αυτή η έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω την Νατάσα τη Ζούκα με τα 26 αυτά παιδιά από το θέατρο Αρχή που ήρθαν να κάνουν αυτό το performance, ας πούμε. Είναι δραματική σχολή, ναι. Και γενικά να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε απόψε να με τιμήσετε. Τίποτα άλλο.